Βρε, καλώς τα παιδιά σε ακόμα ένα vlog. Καλώς παιδιά, γεια σας. Τι κάνεις παιδάκι μου? Τι κάνετε, μετράω, θέλω να πάρω ένα λαμπάκι. Ναι. Για τα μάξι. Ναι. 36. Και μετράω να δω πόσο είναι για να πάρω το σωστό. Τι κάνετε παιδιά μου, πώς είστε? Όλα είναι παιδιά σου? Ναι. Οκ. Πώς να σκαλώσετε το τι? Λοιπόν. Ναι. Ξεκινάνε οι εργασίες για το Project Car, Project Camber Car. Ναι. Εσείς θα δείτε βίντεο σε κανένα δύο μήνες, να κάνουμε 2-3 έτσι ωραία και λοιπά, να τα μοντάρουμε όμορφα, ωραία και λοιπά. Για πείτε μου, σας άρεσε το βίντεο με τα 99 λεπτά του Jumbo? Θέλετε και άλλα τέτοια, γράφτε από κάτω. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και από το και από σούπερ μάρκετ, ναι. Γενικά. Τώρα από άλλο δεν ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε από κινέζικο, Temu, κάτι. Από Α, ναι, μπράβο. Προϊόντα με 99 λεπτά. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι έχουμε ξεκινήσει ενεργά τις εργασίες. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους, θέλω να πω. Ναι. Να είστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, ερωτευμένοι, να μοιράζετε αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ρε, πώς τα λες. Ναι, για πες τώρα τι κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα πήγαμε, αφήσαμε το Spike στον πατέρα μου. Για ναι. Πατέρα, και όσοι βλέπετε, γιατί βλέπουν όλοι οι φίλοι του πατέρα μου από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, πήραμε τροφή στον Spike. Ναι. Και τώρα έχουμε έρθει να κάνουμε κάποια ψώνια σε κινέζικο. Ξέρω, σε κάθε vlog πάμε και ψωνίζουμε. Παιδιά, καλώς κακώς, χαλάμε λεφτά στα κινέζικα. Τι να κάνουμε τώρα. Και θα πάμε μετά και στο σούπερ μάρκετ που θέλουμε να πάρουμε να ψωνίσουμε για φαγιά, για το σπίτι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο. Κοίτα, εγώ ψάχνω να βρω και ένα μπλουζάκι για το Spike έξτρα. Ναι. Επίσης, να αυτό το vlog, λογικά, κατά 99% θα δείτε μετά που βάζουμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Να, στην κουζίνα, τα spoil. Όχι την άλλη που δεν έχετε δει ακόμα, που είναι το άλλο project. Σταμάτα. Ναι. Σταμάτα. Κλείσου τώρα να πάμε. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένανε. Καλά, δεν ξέρω αν την περιμένανε κι όλοι. Εμείς την περιμέναμε πάντως. Την περιμέναμε. Λοιπόν, ναι. Έχουμε πάρει αυτά τα αυτοκόλλητα. Ναι. Λοιπόν, και όπως έχουμε βάλει ήδη τα δύο εδώ πέρα και έχετε δει τόσο καιρό, τώρα θα πάμε να βάλουμε και τα άλλα από δίπλα. Βέβαια, πρέπει να κόψουμε όπου ναι, έχει βέβαια, πρέπει να κόψουμε όπου έχει μπρίζες και λοιπά. Πρέπει να καθαρίσουμε τα πλακάκια καλά με ενόπνευμα. Τώρα κανονικά δεν ξέρω αν θέλει ενόπνευμα ή ενόπνευμα, να σα πω την και αλήθεια. Και Άζαξ δεν κάνει. Εντάξει, απλά το ενόπνευμα καθαρίζει πιο καλά. Τώρα το Άζαξ είναι για τα τζάμια, υποτίθεται. Μπορεί να θέλει και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά ξεκινάμε, καθαρίζουμε καλά όλη την επιφάνεια. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτό το κάνουμε, παιδιά. Όχι επειδή είμαστε. Πες το, περίεργοι. Απλά με αυτόν τον τρόπο θα κολλήσει το αυτοκόλλητο και θα μείνει κολλημένο. Πιστεύουμε και ελπίζουμε. Καθαρίζουμε όλη την επιφάνεια καλά. Κοίτα, αντικειμενικά τα άλλα δύο εκεί πέρα έχουν μείνει. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν, τι να πάθουν κιόλας εκεί που είναι, εδώ στην κουζίνα από πάνω θα το δούμε. Το θέμα είναι ναι, αυτό εκεί. Τι μπράβο. Θα γίνει. Μπράβο, έτσι. Αν και δεν χρησιμοποιούμε πολύ την κουζίνα. Καλά, την κουζίνα δεν τη χρησιμοποιούμε, αλλά και το air fryer ας πούμε, που χρησιμοποιούμε βγάζει ζεστό αέρα. Εντάξει, δεν βγάζει τόσο πολύ όσο η κουζίνα όμως. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Όπω μύρισε ενόπνευμα. Ωραίο, καλό αυτό, μου αρέσει. Δεν ξέρω, μου αρέσει παιδιά η ενέργεια του ενόπνευματος. Είναι ωραία. Και βάζει και μπόλικο. Θα κάνει λίγο οικονομία. Πώς θα ανάψουμε το τζάκι μετά? Θα πάμε να πάρουμε, παιδί μου. Αφού άμα τελειώσουμε νωρίς. Ναι. Αρχικά μπορεί να έρθει μια φίλη μας για καφέ. Ναι. Αλλά έρθει δεν έρθει η φίλη μας για καφέ. Να, μάλλον τον πήραξε το ενόπνευμα. Το Spike. Αλλά έρθει δεν έρθει η φίλη μας για καφέ. Ναι. Εμείς θα φτιάξουμε κρέπες. Λογικά. Μάλλον. Τι, αγόρι μου, μέθησες? Spike, όλα καλά, ρε. Α, περίμενε, λάθος ξεκινάω. Τι? Πρέπει να πάρουμε κατσαβίδι. Α, ναι. Γίτσες. Ωμπο, πάει το παιδί. Αγάπη μου. Το έχεις? Όχι. Εμείδες, εγώ στο είπα. Δεν άκουγες? Ωμπο, τον πείραξε. Εγώ σου το είπα, δοκιμαστικό έθελε εξ αρχής, γιατί έχω πάρει όλα τα άλλα. Δεν με ρωτάς. Ξέρω εγώ. Κομπλέ είναι, γυρνάει. Καλά είναι χαλασμένες οι μπρίζες εδώ πέρα, θέλουν πέταμα, θέλουν, όχι απλά αλλαγή. Ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί?
ξέρω εγώ. Θα τις βγάλεις τελείως. Αν θα πρέπει να μονώσουμε. Τι να μονώσουμε. Όχι, παιδί μου, να τη βγάλω να κρέμεται. Α! Θα κολλήσουμε το πλακάκι. Ναι. Το πλακάκι, το αυτοκόλλητο. Συγγνώμη, συγχωράτε με. Λοιπόν. Νομίζω κομπλέ είναι. Εγώ νομίζω ότι λείπει ένα καλώδιο εδώ πέρα από κάπου. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Μάλιστα. Καλά πήγε. Καλά. Κλείσουμε να φτιάξουμε την πρίζα, να κατεβάσουμε γενικούς κλπ. Ναι. Και ερχόμεθα. Λοιπόν, πρέπει να το πάμε κάπως όμορφα και ωραία. Λοιπόν. Τώρα θα πρέπει να πάει. Οπα. Ναι, πρόσεχε πως το κολλήσει, γιατί κολλάει κατευθείαν, ναι. Το ξέρω, παιδί μου, και τα άλλα εγώ δεν τα έβαλα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω πώς να το. Λοιπόν, κάτσε, το ξανακολλήσουμε. Θα πάμε σιγά σιγά θα το πάμε. Το κάνουμε μέχρι εκεί. Ναι, βρε, γιατί θέλω να βγουν ευθεία, να είναι ωραία. Να μην τα κάνουμε τώρα από εδώ, ναι. Τι λέει, πετυχαίνει. Ναι, κουμπλέ, δεν είναι. Εντάξει, τώρα άμα έχει μείνει και ένα μαυράκι εδώ πέρα που είναι λίγο διαφορετικά, θα το πιάσουμε από πάνω να το καλύψουμε. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν. Τώρα εκεί στην πρίζα δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μαγικά, ξέρω εγώ, ούτε εγώ ξέρω. Απα, κάτσε γιατί. Καλά θα πάει. Αυτό. Εντάξει, δεν το ξεκόλλησα καλά. Εγώ φταίω, δεν είναι κάτι. Ναι, εντάξει. Δεν είναι έχει κάτι. Έχει μείνει κι άλλο, νομίζω. Πού? Λίγο. Εκεί. Όχι, παιδί μου. Μη, η κόλλα είναι, η κόλλα. Α, οκ. Αχ, ωραίο είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι. Ναι. Θα γίνει όλη η κουζίνα. Θα γίνει όλο προς τα πέρα, οπότε. Με ένα τώρα όμορφο κόλπο, ναι. Εσείς θα το δείτε έτοιμο. Οπότε, επιστρέψαμε, μετά από... Δύο ώρες νομίζω. Δυόμιση ώρες. Οχτώ έχει πάει. Οχτώ έχει πάει. Ναι. Τρεις ώρες. Πέντε η ώρα ξεκινήσαμε περίπου. Τέλος, πέντε η ώρα ξεκινήσαμε περίπου, ξεκινήσαμε με μέρα. Ναι. Και είναι νύχτα. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα... Δεν είναι ωραίο. Δεν σας αρέσει. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, αλήθεια. Εντάξει, εντάξει, έχει κάποιες ατέλειες. Έχει ατέλειες. Τώρα στο βίντεο δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνονται οι ατέλειες κλπ. Αλλά άμα έρθει κάποιος από κοντά και τα δει, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Βλέπετε, είναι το αυτοκόλλητο ότι είναι έτσι. Δυσκολευτήκαμε ότι... γιατί είναι αυτοκόλλητο. Η κόλλα κολλάει. Ναι. Κολλάει όμως, όχι αστεία. Ελπίζω να μην ξεκολλήσει από τους ατμούς και από τα αυτά. Δεν ξέρω, μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Και κάπου εδώ θα παίξει μια φωτογραφία από μια άλλη κουζίνα που εμπνευστήκαμε και το κάναμε. Όχι. Όχι, δεν κάνουμε spoil. Θα φας ξύλο. Καλά, δεν κάνουμε spoil. Τέλος πάντων, ναι. Αυτή είναι η κουζίνα. Τώρα θα πάει τώρα να μου πάρει κάτι να πιω γιατί κουράστηκα. Να μην δείξουμε στα παιδιά τις φόρμες μου και τι έχω ψωνίσει. Μετά είναι 8 η ώρα, θα κλείσει παιδί μου το τέτοιο. Τι, να φάμε, να μην πιούμε. Καλά, θα πάω να ψωνίσω πρώτα. Άντε, καλά. Και... Τι? Τι κάνουμε? Τρώω. Τι κάνουμε, τρώω. Λοιπόν, φτιάξαμε σαντουιτσάκια. Πήρα πατατάκια για να τα συνοδέψουμε. Σπάικ, φύγε. Φύγε. Φύγε από εδώ η πουλοπλάσμα. Φύγε. Μη. Φύγε από εδώ ρε η πουλοπλάσμα. Πεινάω. Κι εγώ. Έχει ανάψει τζάκι. Πάρ' το χέρι σου από εκεί, δεν φαίνεται. Ευχαριστώ. Και βάλαμε τη μαμά γουγού, να δούμε. Λοιπόν, άντε σας αφήνουμε να φάμε. Και που λέτε, παιδιά, σε μισή ώρα, τώρα δεν ξέρω πώς είναι ο φωτισμός εδώ μέσα, εν πάση περιπτώσει. Σε μισή ώρα έχουμε live στο gaming κανάλι. Δύθηκα, εντάξει, μια φορά με έχω βάλει και μια μπλουζίτσα, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τώρα θα λύσω τα μαλλιά μου, για να μην είμαι τρελοκοτσιδού, να πούμε, στο live. Ωμπο!
Αχ, πόσο μου αρέσουν τα μαλλιά μου όταν είναι έτσι. Μόνοι μου, ε. Λοιπόν, α, επίσης, είπαμε ότι θα σας δείχναμε τα ρούχα που πήρα. Δεν τα έχουμε δείξει ακόμα, προφανώς. Το ξέρω. Σας υπόσχομαι πολύ ότι θα σας τα δείξω μετά. Μετά το live εννοώ. Γιατί τώρα, όχι δεν προλαβαίνω, προλαβαίνω, αλλά ετοιμάζομαι για το live, εν πάση περιπτώσει. Και έχω παραγγείλει, έχω κάνει και άλλη μια παραγγελία. Με τι είναι, σίγουρα είναι ένα κολάν. Και δεν θυμάμαι τι άλλο, πρέπει να είναι ένα σορτσάκι. Κολάν, σορτσάκι. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Όταν έρθουν και αυτά, θα σας τα δείξω και αυτά, τη μέρα που θα έρθουν. Δεν θα τα αφήσω να περάσει πολύ καιρό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και επίσης, βρήκα μια συνταγή στο TikTok. Τώρα δεν θέλω να τα χτενίσω γιατί άμα τα χτενίσω θα γίνουν μπουφ. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα, βρήκα μια συνταγή στο TikTok που παίρνεις ένα πακέτο μπισκότα και το κάνεις ένα μεγάλο μπισκότο. Κάπως, περίπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και είναι με τρία υλικά. Και ήθελα να το φτιάξω, αλλά δεν είχα χρόνο τώρα πριν το live. Οπότε λογικά θα το φτιάξουμε μετά το live ή θα το φτιάξω αύριο το πρωί. Κατά πάσα πιθανότητα μετά το live. Λοιπόν. Και τι άλλο. Α, έχω πάρει και ζελέ να φτιάξω. Ξέρω είναι καλοκαιρινό. Αλλά τώρα αυτές τις μέρες έχει πολύ καλό καιρό και έχει και ζέστη. Οπότε, γιατί όχι. Εκτός αυτού δεν με νοιάζει αν τρώγεται, αν το τρώμε το καλοκαίρι, αν το τρώμε το χειμώνα και έχει και. Εγώ τρώω μέχρι και το χειμώνα παγωτό. Γράψτε μου από κάτω πώς τρώτε το χειμώνα παγωτό. Δεν γίνεται να είναι μόνο το καλοκαίρι. Λοιπόν, νομίζω είμαι κόμπλε. Κάπως. Δεν ξέρω πώς με βλέπετε. Μάλλον κομπλέ πρέπει να είμαι. Θέλω να φτιάξω τώρα και καφεδάκι να έχω στο live. Λογικά θα θέλει και ο D, δεν ξέρω. Θα μάθουμε τώρα. Λοιπόν, να ήρθε και ο Spike. Τι θες βρε. Θες βρε, δεν φώναξα σένα, τον πατέρα σου φώναξα. Λοιπόν, με βλέπετε, κάπως, με βλέπετε. Λοιπόν, μισό, άνοιξε μία το μικροφωνάτσι. Είπα στα παιδιά που λες ότι ετοιμαζόμαστε για το live, να. Τώρα, έλυσα τα μαλάκια μου που τα έχω κοτσιδάκια. Να. Τους είπα για το τεράστιο μπισκότο που θέλω να φτιάξω. Ναι. Ναι, τι άλλο. Και το έχω πάρει και ζελέ. Και δεν ξέρω πότε εγώ θα το φτιάξω. Ένα, αλλά όσοι ήσουν μέσα. Ρε! Πήρα αυτά. Γιατί το άνοιξες, έλα δώσε μου και εμένα ένα. Έλα, πάρ τα μπαλάκια μου. Αγάπη μου. Ω, ωραίο είναι. Ωραίο. Λοιπόν, θα πας. Αύριο, το πρωί, πρέπει να πάω για κούρεμα. Εγώ έχω νύχια. Ναι, το μεσημέρι. Λοιπόν, όταν γυρίσω από το κούρεμα, κατά 99,9% θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα για το project Camber Car. Να τα. Και θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό. Απλά ήθελα να το πω και το είπα. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, είπα στα παιδιά ότι σε μισή ώρα, νομίζω. Ναι, περίπου σε μισή ώρα. Ναι, ξεκινάμε live. Ναι. Εγώ θα φτιάξω καφεδάκι. Α, θα φτιάξουμε. Ναι, δεν θες. Θα παραγγείλουμε. Α, θες να παραγγείλουμε. Θα προλάβουμε τώρα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Καλά, θα φτιάξουμε δύο καφεδάκια. Θες να παραγγείλουμε. Όχι, θα φτιάξουμε δύο καφεδάκια. Ωραία, θα φτιάξω. Ναι, θα φτιάξω. Ωραία, θα φτιάξουμε καφεδάκια. Ναι, φτιάξω. Λοιπόν, να πιούμε, να έχουμε με το live εκεί πέρα, να μην είμαστε έτσι. Πολύ μου αρέσει το μαλλί μου. Ναι, γεια σας. Μόνη μου. Δύο φρέντο εσπρέσο θέλω. Ρεψεύτη. Ρεψεύτη. Έλα, άντε, άντε, άντε! Τώρα θα τα φτιάξω, δεν περίμενα. Σπάικ, τι κάνεις, κρύβεις τον πατέρα σου. Τα πλακάκια, ρε παιδιά, σας αρέσανε, η αλλαγή που κάναμε στην κουζίνα μας. Είναι τέλεια. Είναι απλά τέλεια, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άντε, άντε, άντε! Λοιπόν, θα ήθελα ένα φρέντο εσπρέσο πολύ γλυκό. Ναι. Όχι και τα βγάκι, το ξέρω. Ναι. Τα παιδιά δεν ξέρω τι θα θέλανε. Ας γράψουν από κάτω στα σχόλια τι καφέ θέλουν. Έχουμε και delivery. Πρώτα φτιάχνουμε το δικό μου. Α, θα φτιάξει από το καινούριο. Ναι, θέλω να ζεστό, θα φτιάξει κρύο. Κρύο, παιδί μου. Πήραμε αυτές εδώ τις κάψουλες. Ωχ, να σου. Ω, τέλειο. Πήραμε αυτές εδώ τις κάψουλες. Μόνο αυτή. Τις α, είχε... ναι, είναι μονή, ναι. Ναι, δεν είναι καπουτσίνο. Τις είχε στο Βασιλόπουλο.
πάμε και σε άλλα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε. Ναι. Το Lidl. Και συγκεκριμένα στο Βασιλόπουλο. Βασικά το Lidl. Ναι, θέλει λίγο τέτοιο, μπράβο, δύναμη. Το Lidl είναι δίπλα από το σπίτι μας, στην ουσία. Όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ είναι πιο μακριά από το σπίτι μας. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάμε στο Lidl. Απλά έτυχε τώρα, επειδή είχα πάει να πάρω κάτι ξύλα για το project Camberger εγώ και γύρναγα και πέρασα ακριβώς έξω από το Βασιλόπουλο. Δεν έχουμε καστανή ζάχαρη. Όχι. Μ' αρέσει που το είπα να πάρω και μου λες όχι. Αφού εγώ δεν πίνω. Εσύ, εγώ. Εντάξει, ποιος τώρα με αυτή θα πάρω εγώ αύριο. Από το Lidl. Σταμάτησα στο Βασιλόπουλο. Σταμάτησα στο Βασιλόπουλο. Ναι. Και του πουλιού το γάλα. Λοιπόν. Γυάλινα. Όχι. Δεν ξέρω. Αντέχει καλά. Έχω πλαστικά από το φούρνο. Α, ωραία. Πάμε πλαστικά από το φούρνο. Κάνουμε διαφήμιση. Γεύση δροσιάς, ό,τι φας το μας, παιδιά. Μπράβο. Πού είναι. Πίσω από εδώ και αυτό, μπράβο. Γεύση δροσιάς, ό,τι φας το μας. Όποιος έρθει στην Εύβοια, θα πρέπει να μας τιμήσει. Τέλος πάντων. Ιδέες. Και θα είναι σαν να έχουμε παραγγείλει. Ναι, και το να γράφει και good morning, άσχετα με ένα απόγευμα. Από αυτό. Ναι. Τι κάνω, ρε, λάθος το χέρι πια. Δεν ξέρω. Το κουτάλι, εκεί είναι πλημμένο. Α. Εμένα, μα είναι, μου φτιάξε με ένα. Όχι, σαν να φτιάξει πρώτα. Εγώ έχω δικό μου κουτάλι, ε. Μπράβο, και μην με κοροϊδεύεις γι' αυτό. Ναι, τι έλεγα. Δεν είναι εκεί. Είναι πλημμένο. Αφού έφτιαξα το πρωί καφέ. Ναι, τι έλεγα. Τι έλεγες. Έλατε. Για την καστανή ζάχαρη. Λοιπόν, επειδή γύρισα από τέτοιο. Ναι, έχεις πάει να πάρεις ξύλα για το Camberger. Ξύλα για το Camberger. Και γύρναγα και καθώς γύρναγα βρέθηκα ένα Βασιλόπουλο μπροστά μου και λέω θα μπω. Και μπήκες. Και μπήκα. Και ψώνισες. Και ψώνισα. Και πήρα πέντε πραγματάκια. Βασικά πήρα κουβερτούρ. Θα δείτε βασικά την πήρα σε αυτά που θα φτιάξει τώρα μετά. Τα... Εντάξει, δεν ήταν όλα για. Ναι, ψιλοπράγματα, δεν πήρα τίποτα τρομερό. Μου πήρα κάτι μπριός. Ναι. Θα τα δείτε στο επόμενο vlog. Τώρα τι κάνεις. Α. Θα τα δείτε στο επόμενο vlog. Δεν θες το ποτήρι να βάλεις πάγο. Ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Το ποτήρι δεν το θες. Γιατί. Α. Βρε, θα φέρεις ολόκληρο πάγο. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, άκου αυτό το vlog, πρέπει να βγει μισή ώρα. Γιατί? Έτσι. Ωραία, το περίμενε. Γιατί δεν θέλουμε να τα ξεπετάμε τα παιδιά. Εσείς πια. Τι έκανες τώρα. Εξφανιζόμουν σε ένα παγάκι. Α, εντάξει. Το βρήκε ο Spike. Πολύ μόνο, μα δεν το βρήκε. Το βάζουμε στο ζεστό. Ναι. Κάνει πα. Και βγαίνει. Τέλος πάντων. Και σταμάτησα, ρε παιδί μου, πήρα κάποια πράγματα. Και ήρθα, έφαγα, τώρα θα πιούμε και καφέ και θα γυρίζουμε το live σιγά σιγά, γιατί πρέπει. Όχι, όχι, πες τα παιδιά τι έφαγες. Έφαγα χοιρινά φιλετίνια. Ναι. Με πατάτες στο air fryer. Ναι. Λοιπόν... Φρέσκες πατατούλες, παιδιά, φρέσκες που τις έβρασα και μετά τις έβαλα στο air fryer και ήτανε γλύκιασμα. Λοιπόν, δοκιμάστε το. Να το χτυπάς καλά. Να λιώνει ο πάγος. Μάθε μου τώρα. Αφού δεν ξέρεις να φτιάξεις καφέ. Λοιπόν... Κυρία Χρύσα, αλήθεια δεν ξέρω να φτιάχνω καφέ. Φαίνεται. Γιατί φαίνεται. Σε πειράζω. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ λίγο είναι. Εντάξει παιδί μου, δώσου, τι θες. Ναι, γιατί το βάλες στο 3. Ναι, γιατί εγώ έτσι θέλω, λίγο πιο βαρύς. Ποιος βαρύς. Ποιος βαρύς. Σε κλαίνουμε. Σαν τον άλλο μυρίζει. Ναι, είναι dark. Είναι dark. Είναι dark. 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 Για πες τώρα, αγάπη μου, πόσες κουταλιές ζάχαρη θες. 3,5. Όχι. 3,5, εσύ ό,τι θες. Βάλε. Μία. Δεν βλέπω. Δύο. Τρεις. Ωραίος. Δεν πειράζει. Έχει βγει και λίγο παραπάνω. Ναι, λες να με πειράξει. Ξέρω εγώ, στην τουαλίτσα θα πάνε. Στο 4, ε. Στο 4 εκεί πέρα. Γιατί την έκλεισα. Εμένα ρωτάς. Κοίτα πως παραγγείλαμε απ' έξω καφεδάκια. Να ευχαριστήσουμε το κατάστημα ό,τι φας το μας. Που μας έφερε καφεδάκια. Που μας έφερε καφέ στην αμπάκι. Άσχετα. Δεν πειράζει. Στα
Συναρτάκι, δεν είμαι που συναρτάκι. Είπα κάτι αρτάκι. Που μας έφερε καφέ, άσχετο ότι δεν έχει κατάστημα στην αρτάκι. Πώς είναι? Ελαφρύς. Άλλες που έχουμε είναι πιο βαρύς. Να είμαι, είδες. Μου αρέσει μόλις ότι είναι και dark. Κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν πιο... Από το 3 στο 12 είναι 9. Νούμερο 9 η ένταση. Αράμπικα. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο βαρύς. Δεν, κοίτα, εδώ πέρα λέγει στο 2 να το βάλω. Ναι, γιατί είναι ζεστός. Εγώ το βάλω στο 3. Ναι, είναι η δόση του εσπρέσο, δεν είναι μαζί στο τέλος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα. Ό,τι βγήκε, όπου βγήκε τώρα. Λεπτομέρειες. Τι, τι live θα κάνουμε σήμερα? Θα παίξουμε Lego Fortnite, λογικά, άμα συνεργαστεί το μαραφέδι που έχουμε δέξω για ίντερνετ. Ναι. Άμα δεν συνεργαστεί. Άμα δεν συνεργαστεί. Θα παίξουμε. Δεν θα παίξουμε. Θα παίξουμε τις κουμπάρες, παιδιά. Άμα δεν συνεργαστεί. Ναι, μεταξύ για κάποιο λόγο. Θα σε τραβάω βίντεο, μιλάω και πάω μία έτσι, μία έτσι. Νιώθω όλες και με έχουν πάρει τηλέφωνο. Μιλάω στο τηλέφωνο και ακόμα βόλτα σε όλο το σπίτι. Ναι. Όχι. Ναι, ναι. Ρε, μιλάω μόνη μου. Ναι. Δεν τρέπεσαι. Κοίτα, τραβάμε ήδη 11 λεπτά. 12. Άρα. Καλά το κάνουμε, θα φτάσει μισή ώρα το τέτοιο. Βρέση. Είδα σε σένα τι περιποίηση. Φέρνεις και αυτό τώρα. Ναι. Από πάνω. Και. Α, όχι, δεν είναι κοκτέιλ. Ναι, όχι. Ωπς. Κάνεις και κολπάκι. Έχω δει που κάνουν κάτι τέτοιο με. Και εγώ το κάνω. Με αφρόγαλα. Κοκτέιλ πάλι. Ναι. Είναι έτοιμο, καθαρό. Αυτό το ξεπλένεις, το κουταλάκι μου το πετάς μέσα. Ναι, γιατί εγώ δεν το κουταλάκι. Εσύ, εγώ χρησιμοποιώ και κάθε φορά που το θέλω είναι στάπλητα. Ναι, αυτό εγώ δεν το χρησιμοποιώ, για ποιο λόγο είναι στάπλητα? Γιατί το χρησιμοποιώ εγώ. Και το αφήνεις στάπλητα? Όχι, μόνο εσύ το βάζεις στάπλητα, εγώ δεν το βάζω. Τόσες μέρες που απλά μου έφερνες καφέ ήταν σταπλημένα, ήταν στο σιρταράκι μου. Λοιπόν, σκουπίζουμε. Καλαμάκι. Θα βάλουμε και το καλαμάκι, εγώ θα βάζω και στο μαγαζί. Ρε αγάπη μου, βάλ το καλαμάκι κανονικά. Το βλέπετε τι έκανε τώρα εδώ. Έτσι πρέπει. Έλα, βγάλ το. Να βάλουμε τα παγάκια γιατί θα λιώσουμε. Βγάλ το. Ευχαριστώ. Αν το βάλ το. Ο Σπάικ περιμένει για παγάκι. Βρε, τι καφέ μου φτιάξε εδώ, άντρας! Τι καφέ? Πρώτος πλέσου. Πολύ γλυκό. Εντάξει, είναι ωραίος, δεν είναι δοκίμαστε. Δεν θέλω. Δοκίμαστε. Δεν θέλω. Ρε, αγάπη μου, πίνω πολύ γλυκό και πίνεις μέτριο. Λοιπόν, είναι 7:25, έτσι ώρα να ετοιμαστούμε. Ομπο. Κάποιος έχει γράψει και χάει στα σχόλια. Πού είναι αυτό το φως? Ανάβουμε, λέει την ταινία. Ναι. Καλά, δεν παίζει ρόλο. Έτσι φαίνεται, αλλά. Απλά την ανάβουμε έτσι, δεν φαίνεται. Καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει. Ο δικός μου υπολογιστή πάλι έκλεισε. Ρε, τι θα γίνει με την πάρτι του, ρε, αγάπη μου. Κλείνεις, κλείνεις. Εσύ το βάλες να κλείνεις. Και μ' αφήνεις. Ναι, γιατί με έναν ανοιχτή υπολογιστή 5 χρόνια. Εντάξει, θα τον κλείνω. Θα τον κλείνεις. Θα τον κλείνω. Α, περίμενε. Και αυτό το θέλει. Παιδιά θέλει κανένα κεριά. Παιδιά θέλει κανένα κεριά, μπράβο. Έχω κεριά εδώ μέσα. Έχω πολλά κεράκια. Πάρα πολλά κεράκια. Τώρα που να τα, τώρα θα τα κουμπίσω κάπου. Επίσης, παιδιά, θέλετε να φτιάξω τώρα κανένα κερί να σας κάνουμε εδώ. Α, παίζει σύμβολα τώρα. Σας κάνουμε γη στο γουί. Άμα είναι να φτιάξω κεριά, θα πρέπει να με πας να πάρω αρώματα. Ναι, υπολογίστε. Θα ήταν ωραίο τώρα να φτιάχνα για το Άγιο Βαλεντίνου. Ναι, θεματικά. Ναι, έχει περάσει. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι τη μέρα που λέμε το πρωί. Το ξέρω. Α, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Γιατί σε... Λίγα λεφτά. Σε λίγα λεφτά, μπράβο. Ξεκινάμε live, οπότε όσοι είστε, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε τι θέλω να πω, να λέμε στο live. Όσοι δεν είστε, θα μείνει σαν βίντεο, μπορείτε να μπείτε μετά να το δείτε. Λοιπόν, οπότε τα λέμε μετά το live. Πώς πήγε το live? Τέλεια πήγε! Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς, Παναγία λίγο, μου. Ναι, και λίγο ένα θέμα με το μικρόφωνο που από βλακιά δικιά μου, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Συγχωρούμε. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, θα φτιάξουμε
Από μπισκότα, ένα μεγάλο μπισκότο. Α, αυτό είναι η συνταγή. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλουμε αρχικά ένα πακέτο μπισκότα. Τις αρεσκίες σας. Τις αρεσκίες σας, αυτό πήγα να πω, ότι μπισκότα θέλετε. Εμείς είχαμε πάρει αυτά, απλά τα είχαμε πάρει για ώρα ανάγκης, φάση θα φτιάξουμε κρέπες, οπότε θα φτιάξουμε. Επίσης είχαμε πει νομίζω ότι θα φτιάξουμε κρέπες αυτό το vlog. Ναι, τελικά φτιάξαμε μπισκότα. Τελικά... Μπισκότα με μπισκότα. Ναι, δεν φτιάξαμε κρέπες, αλλά ναι, καταλάβατε, δεν πειράζει. Τώρα, εννοείται πως δεν θα τραβήξουμε βίντεο που τα κάνω με το blender, γιατί θα σας κουφάνω. Εν πάση περιπτώσει, βάζουμε σε ένα blender, πώς το λένε, πολτοποιούμε. Ναι, να βάλω αυτά πρώτα, γιατί δεν θα γίνει... Πολτοποιούμε τα μπισκότα, προσθέτουμε γάλα, αυγά, ανακατεύουμε, αδειάζουμε σε ένα καψάκι με λαδόκολλα και αυτό. Λοιπόν, μισό να τα χτυπήσω. Λοιπόν, βάζω και τα υπόλοιπα. Γιατί δεν τα διάζεις. Ε? Γιατί δεν τα διάζεις. Κάτσε, βάλω. Για να τα χωρέσεις, παιδί μου. Α. Γιατί τώρα κάθεται το μείγμα κάτω. Ναι. Ουπ. Όπα. Μια χαρά. Ου. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Και δύο τρομάλες. Όχι, βρε. Λοιπόν, βάζουμε και τα υπόλοιπα. Ρε, σταμάτα να μου κλέβεις τα μπισκότα. Την πάρτι σου. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα βγει. Στα σχόλια είχε καλά σχόλια γενικά. Από ότι. Από πού την είδε η συνταγή? Από TikTok, το είπα πριν στα παιδιά. Α. Αλλά γενικά ότι η συνταγή βλέπω στο TikTok δεν βγαίνει ωραία. Βασικά δεν είναι ωραία. Όχι, δεν βγαίνει ωραία, αλλά ευελπιστώ να βγει. Λοιπόν, χτυπάμε πάλι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Ναι, οκ. Okay. Έτοιμο. Πανέτοιμο! Λοιπόν, αδειάζουμε και αυτό μέσα. Ήρθε και ο Σπάικ να βοηθήσει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εντάξει, και λίγο να μείνει τώρα. Λεπτομέρειες. Πειράζει? Όχι. Δεν πειράζει. Πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και αφού έχουμε το μειγματάκι μας εδώ πέρα. Αλεύρι από μπισκότα. Ναι. Μπισκότα αλεύρι. Ναι. Το λες και μπισκοτάλευα. Το λες και τέτοιο. Μπράβο, λοιπόν. Ρίχνουμε το γάλα μας. Είναι, λοιπόν, να πούμε, το γάλα είναι 300 ml. Ξέχασα να το πω. Λοιπόν, και ρίχνουμε μέσα και 3 αυγά. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Και με αγχώνει όλο αυτό. Πολύ... είναι σίγουρο ότι είναι 300 ml. Ξέρω εγώ, παιδί μου. Νερουλό θα πρέπει να βγει λογικά. Ναι. Θα βγει κάπως σαν τον μπισκότο που προσπάθησα να φτιάξω εγώ χθες το βράδυ. Ναι, δεν το είδανε. Σπάικ! Δεν είναι για σένα αυτό. Ναι, δεν το είδανε γιατί βγήκε αποτυχία το δικό μου. Ενώ το δικό σου. Εντάξει, το δικό μου δεν ήταν με βρώμη, ήταν για λίγο τέτοιο. Γι' αυτό βγήκε κομπλέ. Και λίγο γάλα. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το φούρνο μας να πούμε στους 180 πάνω κάτω. Να προθερμανθεί, να ζεσταθεί. Στους 180. Πάνω κάτω 180. Ναι, πάνω κάτω σε πάνω κάτω αντιστάσεις στους 180 βαθμούς. Γιατί κάποιος μπορεί να πει εντάξει, πάνω κάτω 180 είναι, μωρέ. Και να είναι 175. Ναι. Όχι, εντάξει, πλάκα. Όχι, εντάξει. Ήταν αυτό, ομπό. Ορίστε, έτοιμο. Ελπίζω να πιάσει. Έτοιμο, έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο, παιδί μου. Γιατί άλλο θέλει. Ανακάτα μου. Μια χαρά είναι. Δεν είναι. Πώς θα βγει, απορία έχω. Κι εγώ το ίδιο, δεν είναι πολύ νερούλο. Ναι. Γι' αυτό το βάζεις μέσα μια λαδόκολλα και σε ένα ταψάκι. Ναι, δεν ξέρω. Τι κοιτάς, κομπλέ είναι τα αυτοκολλητάκια μας. Κομπλέ είναι τα πλακάκια μας εδώ πέρα. Πλακάκια. Τι ωραία που είναι. Καταρχήν είναι τόσο clean που καθρεφτίζομαι. Ναι. Σχεδόν. Σχεδόν, εντάξει, αυτά μπορεί να μην καθρεφτίζεσαι, στα άλλα μπορεί στα να... άλλα καθρεφτίζομαι σίγουρα. Δοκιμασμένο, καθρεφτίζομαι. Δεν τα λες όλα.
Λοιπόν, θα το χτυπήσουμε λίγο ακόμα και παίρνουμε ένα ταψί το οποίο το έχει βολέψει ο Ντί και το έχει βάλει κάτω από όλα τα τηγάνια. Εν τω μεταξύ, τι έχουμε τόσο τηγάνια αφού δεν χρησιμοποιούμε τηγάνια, με ξεπερνάει. Στην αρχή τα χρησιμοποιούσαμε, ρε, αγάπη μου. Στην αρχή. Στην αρχή. Στη συνέχεια. Δεν ξέρω. Α, λες να βάλω λαδόκολλα που βάζω στο air fryer. Δεν νομίζω. Όχι. 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 Δεν φτάνει. Θα ξεγυλίσει. Ναι. Απλά είναι πολύ αυτή. Δεν πειράζει. Αφού σου έχω μάθει το κόλπο. Σου έχω μάθει το κόλπο. Ο Spike μόνος. Ναι, αλλά και πάλι δεν ξέρω. Αν βάλει το μείγμα θα κάτσει. Και τα γύρω-γύρω μπορεί να κόψει ένα ψελιδάκι μας. Μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει. Βάλει το μείγμα μέσα. Περίμενε. Λίγο ακόμα. Καλά, δεν νομίζω να, να αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα πήξει. Αλλά ναι. Λοιπόν, μισώ να, βγάζω, να βγάλω μία τη Μαρίζα. Μαρίζα! Μαρίζα! Τη βρήκα. Η Μαρίζα. Απλά για να πάρω, κατάλαβες. Ανάγκη. Για να πάρεις, κατάλαβες. Ναι. Καλά θα πάει αυτό. Μια χαρά θα πάει. Μάλλον. Σπάικ. Ο Σπάικ τα έχει πάθει όλα. Ρε παιδιά, όσοι είστε από το gaming κανάλι, πραγματικά τώρα, θυμάστε που κάναμε live και ο Σπάικ έκανε σαν μουρλό να πούμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε live. Και σήμερα δεν μας ενόχλησε καθόλου, κάθοντας στον καναπέ, κοιμήθηκε. Εντάξει, και ήρθε αφού τελειώσαμε. Έχει μεγαλώσει τώρα, βρε. Ναι, αλλά καλύτερα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε live. Λοιπόν, να πούμε ότι το μείγμα είναι κάπως έτσι. Ναι. Σαν μείγμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, παιδί μου. Όχι. Είναι υγρό, οπότε δεν έχει θέμα. Δεν ξέρω να τα κόψεις τα γύρω-γύρω. Κόφτα, μπορείς να τα κόψεις. Τι λες εσύ. Κόφτα, κόφτα. Λοιπόν, κόβουμε γύρω-γύρω, μια και έχει πάρει καινούριο ψαλίδι. Ναι. Κόβουμε τα γύρω-γύρω και ο φούρνος είναι ήδη έτοιμος γιατί το έχουμε βάλει στο γρήγορο. Έχει μια λειτουργία για να προθερμαίνεται πιο γρήγορα. Οπότε το γυρνάμε στο πάνω-κάτω. Το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί και ερχόμαστε. Για μισή ώρα, για μισή ώρα να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και ερχόμαστε να δείτε τι άλλο θα κάνουμε. Ναι. Παιδιά! Το βγάλαμε από το φούρνο. Μισή ώρα ακριβώς, ναι, να πούμε. Ναι, μισή ώρα ακριβώς. Λοιπόν, δείξε στα παιδιά λίγο. Ευχαριστώ. Έχει γίνει σαν κέικ. Είναι σαν, soft cookie, θα πω εγώ. Ναι. Σαν soft από cookie, ότι... ναι. Κοίτα, από ό,τι έλεγε... Ίσως να ήθελε λίγο ξερόψιμα ακόμα. Όχι, από ό,τι έλεγε βγαίνει μαλακό. Α, έλεγε βγαίνει μαλακό. Λοιπόν, το βγάζω. Περίμενε να βάλω αυτό λίγο πιο, για να μην καώ. Θα το κόψουμε. Δεν πρέπει. Το θέμα είναι πώς θα το βγάλουμε από εδώ πάνω τώρα. Μία... ήθελα κόπη. Ρε θηρίο. Φούρναρης είμαι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ όμορφο, είναι γλυκούλι. Ναι, όντως. Να το κόψουμε πρώτα ή πρώτα να ρίξουμε. Εγώ λέω να το κόψουμε, ναι, και να ρίξουμε μετά σιροπάκι που έχουμε. Άρα, λοιπόν, να πούμε ότι θα βάζαμε... Θα κόψουμε ένα του Χριστού. Κουβερτούρα. Α, ναι. Τόσα. Κόψε, παιδί μου, όπως νομίζεις, όσο νομίζεις. Ναι, θα βάζαμε κουβερτούρα, αλλά είπαμε να βάλουμε... Ναι, πάρε λίγο το μαχαίρι. Ναι, ναι, όχι, μια χαρά είναι, ψημένο είναι. Λοιπόν... Ναι, είπαμε να βάλουμε σιρόπι για να δούμε, ναι, πώς σιρόπι, θα είναι. Ναι, σιρόπι καραμέλα, τι πήραμε. Ναι, καραμέλα. Ναι. Σιρόπι καραμέλας, να δούμε πώς είναι. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Ένα κουτί, και πολύ εύκολο και πολύ οικονομικό νομίζω, έτσι. Ένα, ναι, κουτί μπισκότα, μπορεί να βρεις και με ένα ευρώ, ξέρω εγώ, μπισκότα. Μα... γάλα. Νομίζω ένα κάτι, ή δύο κάτι. Ναι, εντάξει, είναι η συσκευασία που παίρνουμε εσείς από το Lidl, ας πούμε, οκ. Okay, αλλά σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ, με ένα ευρώ, ας πούμε. Ένα γάλα. Να κόβω και εδώ. Ναι, ένα γάλα και αυτό πιστεύω ότι είναι. Ένα σπίτι έχει γάλα σίγουρα. Είναι βασικό. Και αυγά, που είναι βασικά πράγματα. Δηλαδή και αυτό. Και έχεις έτοιμο. Το δεν ξέρω από γεύση. Θα δείξει. Πεθαίνω. Ναι. Θα δοκιμάσουμε και θα μάθουμε. Για να δούμε.
Βρε κλέφτη. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι και... Είναι χάλια, ε. Oh. Τι? Κάτι μου... Δεν ξέρω τι μου θυμίζει στην υφή. Καλά, δεν αυτό ξέρω. Το κόβω εδώ. Κάτσε να γυρίσουμε από εδώ. Στην υφή. Ναι. Α, όχι, στη γεύση. Στη γεύση, αυγό, γάλα. Για να δούμε. Δεν είναι ωραίο. Είναι και, και δεν είναι ωραίο και είναι και ωραίο. Δηλαδή, εγώ θέλω να φάω κι άλλο τώρα. Ενώ στην αρχή μου φαίνεται ήταν κάπως... Σαν, όχι ριζόγα, όχι ριζόγα, σαν μουσταλευριά. Mm. Μουσταλευριά, δεν ξέρω τώρα, περίμενε. Σαν δημητριακά είναι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά κατάλαβες. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να... Είναι ωραίο, πάντως. Είναι ωραίο. Γιατί πιστεύω, άμα βάζαμε κουβερτούρα θα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορούμε να βάλουμε. Δεν θα βάλουμε σε όλο τέτοιο. Καλά, βάλει να δοκιμάσουμε πώς είναι αυτό. Τώρα. Άμα καταφέρω να τα ανοίξω. Έλα, αγάπη μου. Α, επίσης, μόλις τελειώσουμε με το τεράστιο μπισκότο, ναι, θα πρέπει να δείξω στα παιδιά τα παντελόνια. Τα παντελόνια, δηλαδή. Τα κολάν φόρμες και που έχω πάρει, ναι, γιατί τους το υποσχέθηκα πριν. Οπότε θα πρέπει να τους το δείξω. Εγώ δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Ρε αγάπη μου, μια δουλειά έχεις. Παιδιά, έχει κάνει πόση ώρα απλά για να ανοίξει την καραμέλα. Δεν φταίω εγώ που δεν ανοίγει. Εντάξει, τι να κάνω, αφού το λένε και στα σχόλια. Ότι είμαι αυτή... Εντάξει, σταματά. Σταμάτα. Τα ωραία τα σχόλια που κάνετε, μπράβο παιδιά. Μας δίνετε χαρά να βγάζετε κακία. Λοιπόν, κάτσε βρε Spike. Δεν είναι για σένα ρε. Λοιπόν. Δεν θα βάλουμε σε όλα λέει και έβαλε στο μισό. Είναι στο μισό. Δεν ξέρεις ποια να πάρεις τώρα ε. Mm. Και λοιπόν. Ναι κιόλας. Α, ναι, ισχύει, θα πάρω μικρό κομμάτι. Ε. Τι. Σαν να πίνω καφέ είναι με καραμέλα. Ναι. Ε. Τα πιανού του άρεσε. Oh. Mm. Oh. Mm. Δεν πιστεύω θέλω πιο πολύ καραμέλα. Είμαι του γλυκού. Κοίτα, να πούμε ότι άμα κρυώσει, θα στεγνώσει κιόλας, γιατί τώρα που είναι ζεστό. Mm. Οπότε, άστο να κρυώσει, πάμε να φορέσεις τα ρούχα. Ναι, και θα ανοίξουμε μόλις κρυώσει να... Ναι, αυτό ακριβώς. Τους πούμε. Φέρε μου λίγο το σιροπάκι. Πού να καταλάβω σαν τι είναι, λοιπόν. Και με μέλι θα πήγαινε. Ναι. Με μέλι θα πήγαινε ακόμη πιο πολύ, πιστεύω. Ναι. Φέρε το μέλι. Έχουμε κάνα μικρό. Ναι, βάλουμε σε αυτό, δούμε. Πολύ έβαλα, ρε. Έβαλες το χιούς γιατί για να μην πέσει το ξύλο κοπής. Με μέλι νομίζω θα είναι top, κυριολεκτικά. Είναι σαν να τρώω pancakes. Mm. Με μέλι. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Μόνο που είναι πιο γευστικό νομίζω. Ναι. Mm. Ναι. Παίζεις όλο και το μπισκότο που θα βάλεις βέβαια. Καλά, ναι. Όχι, μ' αρέσει, με μέλι. Με μέλι. Έκλεισα. Με μέλι. Λοιπόν, άστα να κρυώσουν τώρα και πάμε να δοκιμάσεις ρούχα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή εδώ είναι η πρώτη φορμίτσα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ το χρώμα που έχει, να πω την αλήθεια. Γενικά είμαι του ροζ, μοβ, φούξε και γενικά ό,τι έχει να κάνει με αυτό το χρώμα και φοράω μαύρη μπλούζα. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω το επόμενο. Η επόμενη είναι αυτή.
Δεν είχα τέτοιο χρώμα και γενικά το ύφασμα είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξω το κολανάκι. Κολανάκι που μου πήρε ο Ντί από το Marmalade. Αυτό εδώ πέρα είναι το κολανάκι που μου πήρε ο Ντί από το Marmalade. Να πω ότι έχει και... Λογικά φαίνεται εσωτερική... Θα πέσω. Έπεσα. Εσωτερική... Πώς λέγεται? Επένδυση. Επένδυση, μπράβο. Το οποίο σε κρατάει ζεστό. Ζεστή. Καταλάβατε. Είναι γυαλιστερό. Κάνει και λίγο θόρυβο, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά έχω πάρει προς τα παρόν και όπως σας είπα και πριν, περιμένω άλλη μία παραγγελία. Αυτά δεν είναι μόνο. Ναι, αυτά είναι. Ναι, η άλλη παραγγελία λογικά στο άλλο vlog, γιατί λογικά θα έρθει Τετάρτη. Α, ναι, οκ, okay, οπότε λογικά θα... Καλά, είπαστε παιδιά ότι θα το δείξω τη μέρα που θα έρθουν. Να μας κάνουν follow στο Instagram για να τα δούνε. Ναι, και αυτό γίνεται. Λοιπόν, και... Αυτό, πάμε να φάμε τώρα το... μπισκότο που φτιάξαμε από μπισκότα. Λοιπόν, γιατί πεινάω, εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, και τα λέμε... Πότε τα λέμε, τα λέμε? Ναι, την Κυριακή. Ναι. Με βίντεο 24 ώρες challenge. Οπα. Το φέραμε εις πέρας ή όχι? Α, θέλατε. Like, subscribe για να μάθετε. Bye!